οι λόγοι που τον οδήγησαν στο μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Ελένα, πιο κοντά το μικρόφωνο. The first question is about the reasons that made you decide and accept the offer of Larissa and be here today. Well, first of all, I have to say that I'm very happy to be here. Proud to be part of this squad. I would like to take this opportunity to thank some people who helped me to be here. First of all, my agent, Miguel, he's there already, he's there. And also the vice president who were in touch all the time with me in Canada. It's not easy to get me when you're in holiday, but they've been fighting all the time until I flew yesterday or three or Sunday to be here. And after, I will thank also the president, because obviously it wasn't the easy discreet negotiation, but at the end we came in a good conclusion. And I spoke with the coach, who told me the ambition of the team, and also who encouraged me to be part of his team, because he want to build a good team. And then he said, I'm one of the player that he will need. And I will thank him. And also the president who spoke to me about the ambition of this team, this city, because they have a lot of ambition. They're building a new stadium. They show me. And that was one of also the reasons that I decided to be part of this boat, I should say that. And also, since yesterday night, when I came, I think the fans, they gave me, I would say, a big kick on my ass. Not in the bad way, I mean in the good way, for me to fight, to be full commitment for this team, because the love, the way they received me yesterday, mm-hmm. at that time was something special, mm-hmm. and that's why today I would tell them thanks. I'm not a god. I just want to say that I will be full commitment, give all my best, bring all my experience to this team to have a success. Okay, I hope I remember. Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Με την ευκαιρία της μεταγραφής μου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω μια σειρά από ανθρώπους που βοήθησαν πάρα πολύ και συνετέλεσαν στο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και να είμαι σήμερα εδώ. Καταρχάς τον ατζέντη μου, τον Μιγκέλ Ριέρα, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα εδώ και με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή που δίνω τη συνέντευξη. Επίσης, τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κώστα Κωνσταντο, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί μου όταν εγώ ήμουν στο Καμερούν και έδινε πολύ σκληρή μάχη για να καταφέρει να με πείσει να έρθω εδώ. Ήταν συνεχώς κοντά μου, επικοινωνούσε μαζί μου. Όταν ήρθα εδώ, φυσικά τον πρόεδρο της ΑΕΛ, ο οποίος παρότι είναι ένας πολύ σκληρός διαπραγματευτής, στο τέλος της διαδικασίας ολόκληρης αυτής, όλα πήγαν καλά, καταλήξαμε είχαμε μια ευτυχή κατάληξη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή με τον οποίο είχε επαφή, του εξήγησε το πλάνο του για την ομάδα, το στόχο του. Του είπε επίσης ότι τον θεωρεί πολύ σημαντικό κομμάτι στην ομάδα που δημιουργεί, ότι τον θέλει να είναι ένας από τους παίκτες που θα ηγηθούν αυτής της προσπάθειας και αυτό φυσικά τον κάνει να νιώθει πολύ ωραία αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και αισθάνεται πάρα πολύ χαρούμενος που όλα είχαν ευτυχή κατάληξη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λάρισα και είναι μέλος της ομάδας. Επίσης, δεν θέλει να παραλείψει σε καμία περίπτωση να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας που του επιφύλαξαν χτες το βράδυ μια
αποθεωτική αποδοχή. Είπε χαρακτηριστικά ότι μου έδωσαν μία γερή κλωτσιά, υπό την έννοια, με την καλή έννοια μάλλον, υπό την έννοια ότι μου έδωσαν μία τεράστια όθηση, με βοήθησαν να καταλάβω σε ποια ομάδα βρίσκομαι και τους δίνω την υπόσχεση ότι θα είμαι 100% αφοσιωμένος σε αυτή την ομάδα και στους στόχους της, θα δώσω το 100% των δυνάμεών μου για να πετύχουμε τους στόχους. Επίσης, ένα άλλο σημείο, σημαντικός παράγοντας, τον οποίο στάθηκε και αποτέλεσε κλειδί στην απόφασή του, ήταν το πλάνο της ομάδας, έτσι όπως το ανέλησε και ο πρόεδρος της ομάδας μας, ο Κώστας Πυλαδάκης, ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει και φυσικά έχει ως πολύ ξεχωριστή συγκυρία η φετινή σεζόν την κατασκευή του νέου γηπέδου. Είδε κάποιες φωτογραφίες από το γήπεδο, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, κατάλαβε πόσο μεγάλο είναι το project αυτό και φυσικά αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που τον έκανε να επιλέξει την ομάδα. Ελπίζω να τα... Πει λίγο κατά πόσο είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης να μπει στην ομάδα για να τη βοηθήσει. Έλενα το μικρόφωνο. In a matter of a physical condition, yes. How ready you believe you are to be in the team and play and help? Well, I don't want to push myself, but the way that they received me yesterday, I think I have to push myself. I'm the person that would like to look after myself, so I've been having some good training sessions. So I think this week we have until Friday to decide how I will be, but I think I will be there. Γενικά είμαι ένας προσφερθής που προσέχω τον οργανισμό μου, δεν θέλω να πιέζομαι. Βέβαια η υποδοχή που με ετοίμασαν χθες οι οπαδοί της ομάδας με κάνουν να θέλω να πιεστώ και να μπω όσο δυνατόν πιο σύντομα μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα. Αυτή τη βδομάδα έχουμε ακόμη 4 μέρες μαζί με τη σημερινή για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα και αν θα μπορέσω να είμαι σε θέση να βοηθήσω στο μάτς της πρεμιέρας. Πιστεύω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν ξέρω για πόσο, για πολύ ή για λίγο, ότι θα είμαι εκεί το Σάββατο, εννοείς τον αγώνα. What is your favorite position? Where would you like to feel more comfortable to play? Well, this is the good question. Always when they ask me, it's difficult for me to say. But I think as a player, the most important is to be there inside the pitch, fight for the team, and then after, the coach is the one who decides most of the time. Because some of people say that I can play most of the positions, which I've done as well. To be fair, like a joke, when you are a footballer, you want to play forward. But I don't think many coaches have realized that I don't have the quality of the play striker. So they know, with my quality, they know where to put me. So I think it's more midfield or defensive midfield. Okay. Είναι καλή ερώτηση και δύσκολη, του την κάνουν συχνά. Αυτό που λέει και έχει πάντα στο μυαλό του και δεν είναι υπεκφυγή είναι ότι σημασία έχει να βρίσκεσαι εκεί, να βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εκείνον. Βέβαια ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός αξιολογεί το υλικό που έχει στα χέρια του, αξιολογεί και τη δική του τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά, τα ποδοσφαιρικά. Φυσικά και για να αστειευτεί λίγο είπε ότι αν με ρωτούσατε ποια είναι η αγαπημένη θέση σας έλεγα επιθετικός, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το δυνατό μου σημείο δεν είναι αυτό, το ξέρουν όλοι οι προπονητές και νομίζω ότι ξέρουν ποια είναι η δυνατή μου θέση και εκεί θα με χρησιμοποιήσουν. Πάντως κλείνοντας είπε ότι οι θέσεις στα χάφη είναι αυτές που μπορεί να καλύψει είτε ως αμυντικό χάφη είτε οποιοδήποτε άλλη θέση, νομίζω ότι αυτή είναι